Πέμπτη και είμαστε τώρα εδώ για μία συναρπαστική νομίζω χρονιά με νέα αυτοδιοικητικά δεδομένα, καθώς εχθές ορκίστηκε νέος Δήμαρχος Λευκάδας ο Χαράλαμπος Καλός και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει δουλειά από τις αρχές του μήνα, από 1η Σεπτέμβρη. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο διοικητήριο, ο κύριος Καλός απευθύνθηκε στους συμπολίτες μας και βεβαίως όλα όσα είπε θα τα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει βεβαίως και θα τα ακούσετε όλα τα ηχητικά αποσπάσματα. Λοιπόν, νομίζω ότι την δημοτική αρχή που φεύγει την έκριναν οι συμπολίτες μας στις τελευταίες εκλογές. Ωστόσο, στελέχοι της παράταξης Δρακονταϊδή εκτιμούν ότι το κατά πόσο έκανε έργο στη Λευκάδα θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Ο πρώην Δήμαρχος Λευκάδας, ο κ. Δρακονταϊδής, έχει πει πολλές φορές μέσα από το δημόσιο βήμα και από τις συνεντεύξεις του ότι επιλέξαμε να μην κάνουμε έργα βιτρίνας, αλλά να βάλουμε σε μια τάξη τις υποδομές του νησιού και αυτό θα φανεί αργότερα. Από την άλλη, ο Χαράλαμπος Καλός, όπως όλα δείχνουν, είναι προετοιμασμένος να αναλάβει έναν Δήμο Λευκάδας, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα στελέχωσης, κάτι που έχει πιστοποιηθεί κατά καιρούς και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τον πρώην Δήμαρχο Λευκάδας. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να μπει στην αρένα των προβλημάτων χωρίς περίοδο χάριτος. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζώρικο για το νησί όσον αφορά την δυσοσμία που επικρατούσε και επικρατεί λιγότερο το τελευταίο διάστημα στη Χωματερή. Την αιτία αυτής της δυσοσμίας βεβαίως ανέλησε στην πρόσφατη συνέντευξή του ο Στάθης Βλάχος, οπότε πρέπει να πω ότι έχουμε και μια απάντηση και γι' αυτό. Λοιπόν, μια θετική κίνηση όπως όλα δείχνουν είναι η επιλογή του Χαράλαμπου Καλού να ορίσει νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον Νίκο Σολδάτο. Ο Νίκος Σολδάτος είναι γνώριμος στα αυτοδιοικητικά δρόμενα, είναι οικονομολόγος και βεβαίως τον είχαμε πετύχει εμείς στο ξεκίνημα του Πρίσμα ως δήμαρχος ακτίου Βόνιτσας. Έχει ρίζες από τη Λευκάδα, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση την Περιφερειακή Ανάπτυξη και βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά ζητήματα αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέσα του γειτονικού νομού, η θητεία του είναι πετυχημένη, καθώς αντίστοιχη θέση είχε στο Δήμο Μεσολογγίου. Με τον κύριο Σολδάτο είχαμε ανοίξει κύκλους συζήτησης τότε που ήταν δήμαρχος και είναι μεγάλη μας χαρά που θα τον συναντούμε και φέτος, μάλλον και αυτή την τετραετία, στην προσπάθειά μας για ενημέρωση στα σημαντικά προβλήματα, όπως είπαμε, που αντιμετωπίζει το νησί. Λοιπόν, απορρίμματα και πρωτοβουλίες θα αναλάβει σύντομα η νέα Δημοτική Αρχή. Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας χώρων στάθμευσης ή αποσυμφόρησης του κέντρου της Λευκάδας. Θα πρέπει στο νησί να δρομολογηθεί μια νέα ζεύξη, ενώ στην ατζέντα των προβλημάτων είναι πάντα και τα προβλήματα της καθημερινότητας και των επαγγελματιών του νησιού. Και βεβαίως σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι πολύ σημαντικό και οι συμπολίτες και οι επαγγελματίες να είναι στο πλευρό μιας δημοτικής αρχής αν θέλει αυτή να πετύχει τους στόχους της. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπει με μια διαφορετική ατζέντα και ο κύριος Καλός, ο οποίος οι πληροφορίες μας θέλουν να εξαγγέλει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της μεταβατικής λύσης. Τώρα, παρασκηνιακά, υπήρχαν κάποια παράπονα όσον αφορά την διαδικασία. Εκφράστηκαν κάποια παράπονα ότι δεν δόθηκε χθες ο λόγος στον πρώην Δήμαρχο Λευκάδας, τον κ. Δρακονταϊδή. Επίσης, με μια ενηγματική ανάρτησή του στο Facebook, μια δυσφορία έχει εκφράσει και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος... Εντάξει, ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν και τα ονόματα. Ο κύριος Χαλικιάς.
Λοιπόν, τα φώτα τώρα πέφτουν σε αυτή την εβδομάδα όπου ο κύριος Καλός θα βάλει τις τελευταίες πινελιές όσον αφορά την συγκρότηση του δημοτικού αυτού σχήματος. Καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με το νέο σύστημα ξεπερνιούνται κάποια εμπόδια ακυβερνησίας, από την άλλη όμως θα πρέπει, για παράδειγμα, να αιτιολογούν οι δημοτικοί σύμβουλοι το λόγο που αρνούνται, για παράδειγμα, να συζητήσουν ένα θέμα ή ένα έργο, και η άποψή τους θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, διότι αυτή θα έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα της ζωής μας, διότι πλέον δεν υπάρχει η αυξημένη πλειοψηφία όπου ο δημοτικός σύμβουλος πήγαινε και εκ προημίου ήξερε ότι η δημοτική αρχή έχει την πλειοψηφία, άρα και να πει και δύο κουβέντες παραπάνω δεν υπάρχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, επίσης, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ και όταν εμείς δεν έχουμε τους πρωταγωνιστές, μεταφέρουμε πράγματα με επιφύλαξη, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι το εφικτό. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο να οριοθετήσουμε την συζήτηση αναφορικά με το αν θα υπάρχουν στελέχη στο Δήμο από το περιβάλλον του κύριου Δρακονταϊδή. Δηλαδή, είχε ακουστεί το όνομα του αντιδημάρχου, του κύριου Σέρβου. Όμως η είδηση βγήκε από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κάποια στιγμή έκανε μια τοποθέτηση ο κύριος Βασίλης Αραβανής. Και εκεί, μέσα από την τοποθέτηση του κύριου Ραβανή, ακούστηκε η φωνή του αντιδημάρχου να λέει ότι δεν, ο κύριος Σέρβος δεν θα είμαι εγώ Βασίλη, διαλύοντας την φημολογία των τελευταίων ημερών. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα στεναχωθεί το νέο σχήμα και βεβαίως πώς θα δημορφωθεί ο πόλος ο αντιπολιτευτικός, διότι ο Χαράλαμπος Καλός κάνει ακόμα τις τελευταίες κινήσεις. Οι πληροφορίες μας θέλουν να μην έχει έτσι συνεργασία ή να μην έχει υπάρξει πρόταση συνεργασίας με τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος έχει την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει κάποια ενόχληση από την πλευρά του κύριου Σολδάτου. Όμως είμαστε στο puzzle των τελευταίων ημερών, όπου το νέο δημοτικό σχήμα πρέπει να τραβήξει κουπί και πρέπει άμεσα να δώσει δείγματα, διότι η κοινωνία περιμένει άμεσα να βελτιωθούν θέματα της καθημερινότητας. Αυτό δεν είναι εύκολο δεν είναι εφικτό από την επόμενη μέρα, φίλοι και φίλες. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρξει έτσι ένα πλάνο. Αυτούς τους προβληματισμούς θα τους συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον πρόεδρο, τον επικεφαλής μάλλον της Κοινωνίας Πολιτών, τον Γιάννη Λιβιτσάνο. Οι πληροφορίες μας θέλουν να έχει έρθει, να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας για την επόμενη μέρα συνεργασίας, αν και ο κύριος Λιβιτσάνος και στην μετεκλογική δημόσια τοποθέτησή του στον Πρίσμα 91,6 είχε πει ότι εγώ δεν θα βάλω εμπόδια, τα προβλήματα είναι πολλά, πρέπει όλοι μαζί να μπούμε μπροστά για να αντιμετωπίσουμε την λευκάδα της νέας εποχής. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται όλο το πλαίσιο αυτό. Ο κύριος Καλός το τελευταίο διάστημα έχει καταγράψει όλες τις παθογένειες, γνωρίζει όλα τα προβλήματα και βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά την ευθύνη που έχει για την επόμενη μέρα, κάτι το οποίο είπε και στον λόγο του στην χθεσινή λυτή σεμνή τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε σε μία ώρα χωρίς βερμπαλισμούς, με μία σύντομη ομιλία, χωρίς να κουραστούμε όσοι ακούγαμε από το ραδιόφωνο ή όσοι έδωσαν με τη φυσική τους παρουσία το παρόν.